Είναι ένα καινούριο blog και θέλω να πιστεύω πολλά υποσχόμενο. Αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή με τίτλο CV και έχουμε διαλέξει σε κάθε εκπομπή έναν άνθρωπο, μια διαφορετική προσωπικότητα που πιστεύουμε ότι έχει κάτι να μας πει. Επειδή θέλαμε να ανοίξουμε την όρεξή σας, διαλέξαμε με την ομάδα μου έναν σεφ. Γι' αυτό είμαστε στη Μαρίνα Ζέας, στην Ακτή Θεμιστοκλέους και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε συνέντευξη από το Unique Νίκο. Το Unique. Μυρίζομαι Νέα Υόρκη. Ο Νίκος πρέπει να είναι μέσα. Πάμε. Πάμε. Γεια σου Μαριά. What's up, Σεφ! Τι κάνεις? Καλά είσαι. Καλή χρονιά. Τι κάνεις? Θέλω να σε χαιρετήσω. Να μου ρίξεις και το βασιλιά σου. Να μας ξαναγγίσεις λίγο. Νίκο. Πάμε. Oh, ladies first. Always. Okay, you're a gentleman. Νίκο, ακούγονται πολλά γύρω από σένα. Executive Sous Chef στο Hilton πρόσφατα. Ναι. Έχεις διδάξει σε σχολή στην Ελλάδα. Πηγαίνοντας τώρα στη Νέα Υόρκη, έχεις σερβίρει Ομπάμα, Beyoncé, Michael Jordan. Τι γίνεται, ποιος είσαι τελικά? Born and raised in New York, but η καρδιά μου είναι στα ψαρά. Ένα μικρό νησί, δίπλα στη Χίο. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα. Από μικρό παιδί ήθελα να γίνω μάγειρα. So, ήταν όνειρό μου, το έχουμε φτάσει εκεί. Πήγα σε ένα πολύ ωραίο σχολείο, graduated in 1999, the Culinary Institute of America. Και μετά, 20 years, μαγειρεύω χώρα γύρω-γύρω Αμερική, ας πούμε, Hawaii, Alaska, Boston, New York. Έχω κάνει VIP events in Canada. But τώρα είμαι εδώ στην Ελλάδα. Είπες ότι το όνειρό σου ήταν να γίνεις σεφ από μικρό παιδί. Yeah. Από ποιον εμπνεύστηκες, οι γονείς σου είχαν κάποια σχέση με τη μαγειρική? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό να γίνεται όνειρο και πραγματικότητα τελικά? Από μικρό παιδί, στα ψαρά. Ήμουνα με τον παππού μου, τη γιαγιά μου. Παππούς μου was a fisherman. Και πήγαμε για ψαρά, ψάρεμα. Τα καλύτερα memories που είχα εδώ στην Ελλάδα ήταν μπροστά φαγητό, ένα ποτάκι, κάτι ωραίο, like, ήταν friends. Family και φαγητό. Και νομίζω αυτό είναι το perfect recipe για περάσεις ωραία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι και η Ελλάδα συνέπνευσε λίγο για να γίνει σεφ. Όχι μόνο να το πω, είναι αυτό. Είναι η αλήθεια. Ναι, είναι το the biggest truth είναι αυτό. Σήμερα περισσότεροι νέοι, γενικά οι άνθρωποι, επιλέγουν να φύγουν έξω. Δηλαδή να βρουν μια ευκαιρία έξω, να μια καλύτερη ζωή, να προχωρήσουν την καριέρα τους. Και εσύ αφήνεις το μύθο σου. Όλο αυτό που έχεις χτίσει στη Νέα Υόρκη και έρχεσαι στην Ελλάδα. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τι σε έκανε να γυρίσεις πίσω? Όποια χώρα ήμουνα, πάντα είχα το υπολογιστή και το εικόνα, το ψαρά, τη Ελλάδα πάνω. Και όλοι μου είπαν εκεί, Νίκο, what are you doing here, τι κάνεις εδώ, αντίκη. Και τώρα που είμαι εδώ, όλοι μου λένε, Νίκο, γιατί είσαι εδώ, Αττική. Και λέω, παιδιά, make up your mind. Εγώ πιστεύω, if you can make it in Greece, you can make it anywhere. Γιατί είναι ένα δύσκολο χώρο για open up business. Παραπάνω κάτω, το recipe for success είναι το ίδιο. Είναι άμεση καλός, σωστός, χαμογελιστός, right? You smile. Έχεις καλό φαγητό, ωραίο τρόπο. Και θετική ενέργεια, γιατί μπαίνοντας κάποιος στο μαγαζί σου γεμίζει από όλο αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, if you do it the right way, ναι, άμα το κάνεις σωστά, ο κόσμος θα σου βρει. Θα έρθει ο κόσμος. So πιστεύω, that's my key, that's my main ingredient. Αυτό είναι το πιο βασικό, ας πούμε. Ξέρεις τι, όση ώρα μου μιλάς, υπάρχει κάτι πάνω σου που με μαγνητίζει, εκτός από την ομορφιά σου. Είπαμε, ναι. Εκτός από αυτό, έχεις το πέταλο της στολής σου, το λόγο σου. Ναι. Το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό και μοναδικό και προσπαθώ έτσι να το αποκωδικοποιήσω. Θέλω να με βοηθήσεις λίγο και να μου πεις τι συμβολίζει για σένα. Θέλω να σκεφτώ τι εικόνα έχει ο κανένας για το chef. Είναι το μαγέρι, είναι το στολή,
είναι το apron, είναι το, αλλά νομίζω το καπέλο, το chef hat. Και στο Unico, το Q είναι λίγο το unique letter, ας πούμε. So, έβλα το, βάλαμε το hat από πάνω στο Q και φαίνεται σαν like a chef hat. Like a chef. Και λέω, ναι. It works. Έχει ωραίο το λογοπαίγνιο. Unique, Nico, Unico. Πολύ ωραίο. Ναι, είναι. Και είναι και αληθινό. Είναι real, ναι, γιατί νομίζω είμαι λίγο unique. Λοιπόν, είσαι επιχειρηματίας, είσαι και σεφ. Ναι. Είναι δύο ρόλοι σε έναν πλέον. Πώς διαχειρίζεσαι έτσι την αλλαγή αυτή στη ζωή σου? You need to have the experiences of life και a dream, a vision to be a successful businessman. Ακόμα προσπαθώ να είμαι το σωστό businessman, να τα κάνω τα σωστά. Είναι journey για μένα. Αλλά και τα δύο μαζί, τώρα που τα κάνω, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Like, αλλά είναι ωραία. Το πόνο μου μετράει για μένα είναι με προσωπικό. The people that work for me now. Those people have become the important people, you know, because they're helping me. Βοηθάνε αυτοί να πιέσω το όνειρό μου. Και πάντα της λέω, άμα βοηθήσεις εμένα να αλλάξω το ζωή μου, θα σας αλλάξω το ζωή σας. Το unique είναι εγώ. Μοιράζονται το ίδιο όνειρο με σένα. Ναι, το unique είναι όλους, όλους γύρω μου. Unique group, γι' αυτό είναι a bunch of people. Γιατί κάποιος ένα chef μου είπε χρόνια πριν, Νίκο, άμα με χτυπήσεις με το χέρι σου ανοιχτό, εντάξει, θα πονέσει λίγο, mm-hmm. right? Αλλά άμα το βρεις όλα μαζί και μου δεις μπουνιά, θα κάνουμε knockout, right? So, με το Unico θέλω να κάνω knockout. Εμένα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι δεν είμαι η Βιόσε, δεν είμαι ο Ομπάμα, αλλά όταν έρχομαι να φάω, με την ίδια αγάπη, έχεις μαγειρεύει το φαγητό για μένα. Το πιάτο μου. Και αυτό σε κάνει πολύ ξεχωριστό και μοναδικό. Κοίτα. Νιώθω κι εγώ μοναδική εδώ. Είναι ωραίο αυτά που λες που έχω μαγειρέψει για Beyoncé, Rihanna, Justin Timberlake. Πες μας καλά. People. Wow. Professional athletes. Αλλά ξέρεις τι. Πάντα το πιο βασικό πελάτη είναι το άλλο πελάτη. Ο επόμενος πελάτη. Ναι, που θα ετοιμάσει. Γιατί αυτός που έρχεται μέσα στο μαγαζί και τρώει, θα το κερδίσει. Θα περάσει ωραία. Λοιπόν, είπαμε σεφ, επιχειρηματίας, ναι. Greek lover, δεν ξέρω, ναι. Υποθέτω. Ναι. Δεν μου έχει πει πολλά ακόμα. Πώς καταφέρνεις λοιπόν και ξεκλέβεις χρόνο από όλα αυτά για να έχεις προσωπική ζωή, να κάνεις κάτι που σου αρέσει τόσο από τη μαγειρική? There is no work-life balance, ας πούμε. When you're a chef. Και τώρα που είμαι chef, και businessman, και owner και όλα αυτά, my life είναι εδώ. Και θέλω να σου πω, I'm okay with that though. Like, because this is what I want. This is my dream. Sometimes in life you have to make sacrifices for your dream. So if that sacrifice is me not going out on the weekends because I have to be open up early, I'll do whatever I have to do to make sure this dream happens. Αυτό που πρέπει να κάνεις για θέλεις κάτι παραπάνω για σένα είναι determination, a plan, και λίγο discipline. This is the greatest party I've ever been to. Και η τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος να έρθει να γεύτε τα πιάτα σου, μια αποκλειστικότητα για το blog. Τι σου επιφυλάσσει στο μέλλον, τι έχεις οργανώσει, πού μπορεί να σε δούμε, τι κινήσεις θα κάνεις? Σε λίγο θα μου δείτε on Greek TV, cooking live, cooking on some TV shows. Hope so, όλα πάνε καλά, έχω γνωρίσει ο κόσμος του αρέσει το chef on TV. Και why not be a chef from New York από Ψαρά on TV, για να κάνουμε κάτι δικό μας. Αλλά... Είσαι επικοινωνιακός, είσαι διαφορετικός. Νομίζω λείπεις από την ελληνική τηλεόραση και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε. Να είσαι καλά, και εγώ πιστεύω το ίδιο. Να σε πω τα βίντεο. Αλλά κοίτα, κανένας ξέρει τι θα γίνει μπροστά του. Όλα έχουμε ένα πλάνο. Το number one,
το πιο βασικό να γίνει είναι να πάει το γενικό ωραία. Να πάει το μαγαζί ωραία, να δει ο κόσμος μέσα να φάει, να περάσει ωραία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λίγο bacon, είναι λίγο πένες, είναι λίγο κρέμα γάλακτος, ντομάτα, σάλτσα και λίγο βότκα. Λίγο. Αλλά είναι πολύ νόστιμο και το έχω βάλει στο menu εδώ και όλοι που το τρώνε το αρέσουν πάρα πολύ. So, είναι από την καρδιά μου, από New York, εδώ πήγε στο αεροπλάνο και έφτασε εδώ. Άσπροστα, εντάξει. Προσγειώθηκε στο τραπέζι μας. So I want you guys to try it, να πεις πώς είναι και να δεις το first penny alabaca experience που έχω. Will you join us? Absolutely. Yes. Είναι τέλειο, είναι unique.